Με τετράωρες τάσεις εργασίας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, αντιδρώντας τις απλήρωτες υπερορίες και τα νυχτερινά τους, για τα οποία δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ από τις αρχές του έτους. Το προσωπικό δεν έχει πληρωθεί τα νυχτερινά, τις αργίες, τις υπερορίες από το Γενάρη και μετά. Πρόκειται για ώρες δουλευμένες με υδρότα και αίμα, είναι αναλλαστικές δαπάνες. Επαλλημένως έχουμε προβεί σε ενέργειες τουλάχιστον να καλυφθεί το κενό των 2 μηνών, δηλαδή Φλεβάρι και Μάρτι, για τα οποία δεν υπάρχει ούτε χρήματα ούτε καμία υπουργική απόφαση. Αντιμέτωποι με ελλείψεις προσωπικού, ιδιαίτερα στην νοσηλευτική υπηρεσία, οι εργαζόμενοι αδυνατούν, όπως λένε πλέον, να ανταπεξέλθουν στα καθημερινά τους καθήκοντα, ενώ φοβούνται τα χειρότερα στη διάρκεια της χειμερινής περίοδου. Σε ένα σωρό προβλήματα, όπως ξέρετε, μας έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο. Πέρα από αυτά, η λειτουργία του νοσοκομείου αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά κρατάμε το νοσοκομείο ανοιχτό με νύχια και με δόντια. Και αυτό αφορά και την οικονομική ασφυξία στην οποία έχει περιέλθει, αλλά και εμείς σαν εργαζόμενοι δεν μπορούμε πλέον να αντέξουμε αυτούς τους ρυθμούς. Οι εργαζόμενοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους προκειμένου να μπει φρένο στις περικοπές των κονδυλίων και να διεκδικήσουν με κάθε τρόπο τόσο τα μισθολογικά τους δικαιώματα όσο και τη συνολική αναβάθμιση του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Είναι το χειρότερο καλοκαίρι που έχουμε ζήσει τα τελευταία 25 χρόνια, που τουλάχιστον θυμάμαι εγώ. Δεν πήραμε ούτε εποχιακό ούτε επικουρικό προσωπικό και νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο διάστημα.